Πάμε στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο, για να δούμε τι μαθαίνεις από την καγκελαρία. Τι απάντησε ο Σόλτς δηλαδή στον Ερντογάν. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση από την καγκελαρία για το τηλέφωνο αυτό. Ίσως υπάρξει αργότερα, για την ώρα μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Να πούμε ότι στην Ελλάδα ακούσαμε μετά την συνάντηση του κύριου Σόλτς με τον κύριο Μητσοτάκη από κάποιους να λένε ότι δεν ήταν ισχυρό το μήνυμα του κύριου Σόλτς. Αγνώντας βέβαια ότι ο κύριος Σόλτς έχει ένα πάρα πολύ ήπιο χαρακτήρα, ποτέ δεν θα έκανε έντονες δηλώσεις. Πάντως, το μήνυμα, αυτό που έπρεπε να πάει, φαίνεται ότι πήγε στην Άγκυρα και με το παραπάνω. Το είδαμε και σήμερα και χθες από τις αντιδράσεις του τύπου στην Τουρκία, αλλά και από τον κύριο Ερντογκάν στο τηλέφωνο που έκανε ο ίδιος. Ο Ερντογκάν πήρε τον Σόλτς τηλέφωνο. Αυτό που ξέρουμε, Πόπη, είναι ότι η στάση της Γερμανίας έχει αλλάξει. Το βλέπουμε ξεκάθαρα τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι η κυβέρνηση που είχε επικεφαλής την κυρία Μέρκελ, η οποία είχε τη στάση της ουδετερότητας για να μπορεί να παρεμβαίνει κιόλας. Η Γερμανία δεν το λες έχει και ουδετερότητα αυτό που, τη στάση που κρατούσε η κυρία Μέρκελ. Ναι, σου θυμίζω ότι διοργάνωναν, συγκαλούσαν διασκέψεις για το θέμα της Λιβύης. Την Ελλάδα δεν την είχαν καλέσει ποτέ. Και αυτό θέλει να επαναληφθεί ο Ερντογάν τώρα. Αυτό θέλει να συνεχίσει να γίνεται. Αυτό δηλαδή εννοεί ουδέτερη στάση. Ναι, την έβγαινε προς την Άγκυρα. Ακριβώς. Και αυτό όμως δεν το ανέχεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Ερντογκάν. Αντιδρά και βέβαια να πούμε ότι εκτός από τον κύριο Σόλτς, ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά είναι η στάση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών και της κυρίας Μπέρμποκ, η οποία έχει ακόμα πιο ξεκάθαρες θέσεις από τον κύριο Σόλτς. Ερχόμενη στην Αθήνα είπε, η Λέσβος, η Σάμος και η Ρόδος είναι ελληνικά νησιά και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους. Είναι λοιπόν ξεκάθαρη η θέση του Βερολίνου αυτή τη στιγμή και γι' αυτό φαίνεται ότι πατάνε στον κάλο των Τούρκων που αντιδρούν έντονα και στο απέναντι στο Βερολίνο.